τη Μάνο Βαϊδάκη για να μας δώσει ένα στίγμα από την αθλητική ειδησιογραφία της ημέρας. Μάνο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να σας δώσουμε την επικαιρότητα. Να ξεκινήσω από το κύπελλο Ελλάδος, καθώς πριν από λίγη ώρα έγινε η κλήρωση, οπότε και προέκυψαν τα ζευγάρια των ημιτελικών της διοργάνωσης. Έχουμε μάχες ομάδων Super και Football League στα 24, καθώς ο Ολυμπιακός κληρώθηκε να παίξει με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ ο Ηρακλής με την Σκόντα Ξάνθη. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν το δήμερο 8-9 Απριλίου, ενώ η επαναληπτική το δήμερο 29-30 Απριλίου σε Καραϊσκάκη και Πηγάδια, καθώς πρώτοι αγώνες θα γίνουν στην Ριζούπολη και το Καφαντζόγλιο αντίστοιχα. Πάμε τώρα στην Σούπερ Λίγκα, η οποία Τετάρτη και Πέμπτη έχει εμβόλυμη αγωνιστική. Την εξαναβολή στην 26η της διοργάνωσης του πρωταθλήματος, με τον Πλατανιά να αγωνίζεται εκτός έδρας με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Η Χανιώτικη ομάδα έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή. Ωστόσο, με τον Γιώργο Παράσχο στην τεχνική της ηγεσία, πια θα κυνηγήσει το θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να κάνει ακόμα ένα βήμα για παραμονή στην κατηγορία. Τοποθέτησε σε καλύτερα επίπεδα με την ισοπαλία στη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Πανιόνιο, αλλά και το κλίμα στις τάξεις ομάδας σαφώς βελτιωμένο από την παρουσία του νέου προπονητή Γιώργου Παράσχου, ο Πλατανιάς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τετάρτη το μεσημέρι στις 3 τον ΠΑΣ στα Γιάννενα σε μια ακόμα πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή. Οι Ερυθρόλευκοι, με καλύτερο ηθικό σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα όταν και αποφασίστηκε το διαζύγιο με τον Χριστόπουλο, καλούνται να διεκδικήσουν θετικό αποτέλεσμα στις ομάδες προκειμένου να πραγματοποιήσουν ακόμα ένα αποφασιστική σημασία βήμα για τη σωτηρία. Ο Γιώργος Παράσχος, δύο μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, το μόνο που προλαβαίνει να κάνει είναι να τονώσει την ψυχολογία των παικτών του και να τους πείσει ότι μπορούν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα στα Γιάννενα, που εφόσον φυσικά έρθει, θα φέρει την Χανιώτικη ομάδα πιο κοντά στο στόχο. Από εδώ και πέρα, κάθε βαθμός που θα παίρνεις εκτός έδρας είναι χρυσάφι, με δεδομένο ότι πρέπει να παλεύεις και να κερδίσεις τα παιχνίδια μέσα στην έδρα σου. Εμείς δεν το κάναμε αυτό σαν πρώτα παιχνίδια. Τα παιχνίδια μέσα στην έδρα μας τα αφήσαμε και περάσαν έτσι. Πρέπει από εδώ και πέρα να τα πάρουμε, αν θέλουμε η ομάδα να μείνει στην κατηγορία. Πλέον δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, είτε παίζουμε εντός είτε παίζουμε εκτός. Πρέπει να παίρνουμε κάτι από κάθε παιχνίδι. Και έτσι θα, με αυτή την οτροπία θα συνεχίσουμε στο οπουδήποτε για να παίζουμε, να προσπαθούμε να παίρνουμε βαθμό ή βαθμούς. Ο Πλατανιάς με 28 βαθμούς βρίσκεται μαζί με Λεβαδιακό και Πανθρακικό στην 13η θέση, αλλά υστερεί στην τριπλή ισοβαθμία και συνεπώς βρίσκεται κάτω από την ζώνη επιβιβασμού. Και από τη στιγμή που οι άλλες δύο ομάδες έχουν φαινομενικά πιο εύκολο έργο αυτή την εξαναβολής 26η αγωνιστική, ένα αποτέλεσμα στα Γιάννενα κρίνεται σημαντικό. Ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει στην έδρα του την αδιάφορη πια Καλονή, ενώ ο Πανθρακικός αντιμετωπίζει στο Ηράκλειο τον Όφη, που έχει μόλις 12 παίκτες διαθέσιμους. Ο Πανιόνιος δε, που είναι ένα βαθμό πιο ψηλά, παίζει και πάλι στην έδρα του, αυτή φορά με αντίπαλο την Βέρεια. Η αποστολή Πλατανιά βρίσκεται ήδη στα Γιάννενα, με τον Παράσχο να ηγεί των δύο προπονήσεων που πρόλαβαν να κάνουν στην Αθήνα οι Ερυθρόλευκοι. Πάντως, σε αυτό το μάτς, ο 63χρονος τεχνικός δεν θα μπορεί να συμπεριλάβει στα πλάνα του τον Γιάννη Ζαραδούκα, που είναι τιμωρημένος. Αλλά από την άλλη, είναι και πάλι διαθέσιμος ο Χουάν Αγκιλέρα, που εξέτασε την τιμωρία του στο μάτς με τον Πανιόνιο. Ενώ στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας θα είναι και ο Φανούλης Γκουνδουλάκης, που έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό του. Επίσης, στη λίστα των απόντων βρίσκονται ο Τζίλβαν, που τραυματίστηκε στη Νέα Σμύρνη, και ο μόνιμα το τελευταίο διάστημα Τσουράκης. Από την άλλη, ο Γιάννης Πετράκης δεν μπορεί να συμπεριλάβει στα δικά του πλάνα τον Κρίστιαν Τσάβες. Ο Αργεντίνος Άσος υπέστη θλάση στο μάτς με τον Πανετολικό και θα απουσιάζει για 2-3 εβδομάδες. Ο Τσάβες, που αποτελεί τον ηθήνο νου του ΠΑΣ στη μεσοπαιδευτική γραμμή, έχει φέτος 6 γκολ και 4 ασίστ. Διαιτής του αγώνα θα είναι ο Ηλίας Πάθας του Συνδέσμου Πειραιά. Ο Σπάθας έχει σφυρίξει φέτος 8 μάτς, όπου σημειώθηκαν 3 νίκες γηπεδούχων, 4 ισοπαλίες και 1 νίκη φιλοξενούμενης ομάδας. Βοηθή του Σπάθα θα είναι η Χρήστος Σωτηρόπουλος από την Αχαΐα και Γιάννης Καραγκιζόπουλος από την Μαθία. Τέταρτος θα είναι ο Γιώργος Λιαχούδης από τον Σύνδεσμο Μακεδονίας και παρατηρητής ο Καρατζάς από την Εύβοια. Τώρα, στον Εργοτέλη, ο οποίος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε μια πολύ δύσκολη έξοδο για την Ηρακλειώτικη ομάδα. Τα προβλήματα για τον Γιάννη Ταουσιάν είναι πάρα πολλά, καθώς 6 ποδοσφαιριστές είναι εκτός αποστολής. Συγκεκριμένα είναι Γιοβάνοβιτς, Μπρουσέλης, Γιουσούφ, Σαράνοφ, Λυκογιάννης και Κασναφέρης. Χωρίς αυτούς, λοιπόν, θα προσπαθήσει ο Εργοτέλης να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν από 2 μέρες άλλαξε προπονητή, χθες ουσιαστικά, με την αποχώρηση του Άγγελου Αναστασιάδη και την επιστροφή για μια ακόμα χρονιά τέτοια εποχή του Γιώργου Γεωργιάδη.
Στον Όφι ακόμα μεγαλύτερα τα προβλήματα, καθώς ο Αναστόπουλος για το αυριανό παιχνίδι με τον Πανθραγικό που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών, αυτό όχι όλα τα υπόλοιπα, καθώς πλέον η πολιτεία σταμάτησε το κυκλισμένο των θυρών στις αναμετρήσεις, αλλά ο Όφη χρωστάει μια αγωνιστική της τιμωρίας του για τα επεισόδια που είχαν γίνει τον Παναθηναϊκό. Χωρίς λοιπόν κόσμο Όφη και χωρίς παίχτες, καθώς ο Αναστόπουλος θα έχει όλους και όλους 12 ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του. Ο Ροφίδης τιμωρήθηκε στο περασμένο παιχνίδι. Στην Κέρκυρα ο Φαζός είναι τραυματίας, όπως και ο Τζόρτζ. Έτσι λοιπόν έχουν μείνει με τα βίας 12 παίκτες στην διάθεση του Νίκου Αναστόπουλου. Στην δεύτερη εθνική κατηγορία επίσης έχουμε εμβόλυμη μια αγωνιστική την Τετάρτη, με τον Αθλητικό Μιλοχανιά να δίνει δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αχαρναϊκό στις 3 το μεσημέρι. Ενώ επίσης δύσκολο παιχνίδι έχει και η Επισκοπή που την ίδια ώρα θα παίζει με αντίπαλο τον Άλιμο σε ένα καθοριστική σημασία μάτς που θα κρίνει πολλά όσο αφορά την παρουσία των δύο ομάδων στο play-out. Η οποία έχει 4 βαθμούς διαφορά από τον Άλιμο και καλείται να μην χάσει προκειμένου να διατηρήσει αυτή την διαφορά ασφαλείας και να κάνει ένα μεγάλο βήμα για την παραμονή της στην ζώνη των play-out. Επίσης, να ολοκληρώσουμε την τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, η Επιτροπή Πρωταθλήματος αποφάσισε να αναβάλει την προσοχή 22η αγωνιστική για τον 4ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Συνεπώς δεν θα αγωνιστούν οι κριτικές ομάδες, ούτε βεβαίως και ο πρωτοπόρος Ξαμικός, ο οποίος παίζει με την Τριγλία. Η αγωνιστική αυτή θα διεξαχθεί τη μεθεπόμενη Κυριακή και αυτό, το οποίο αυτό έγινε επειδή η Επιτροπή έκρινε ότι είναι πιο σωστό και πιο για λόγους ισονομίας οι όμιλοι, 4 όμιλοι της τρίτης εθνικής να ολοκληρωθούν περίπου την ίδια περίοδο, με δεδομένο ότι οι άλλοι 3 όμιλοι έχουν περισσότερες αγωνιστικές. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε ο τέταρτος να μην έχει αγώνες αυτή την Κυριακή. Να σας ευχαριστήσουμε, Μάνο. Καλώς απόγευμα. Εμείς πριν κλείσουμε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον αυριανό καιρό, να δούμε τι προβλέπουν για το νησί μας οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε νεφελώδη καιρό σε ολόκληρο το νησί, θερμοκρασία στους 11 βαθμούς Κελσίου, η άνεμοι από 4 έως 6 μποφόρ, βροχές θα εκδηλωθούν στο Λασίθι, ενώ μόνο στο Ηράκλειο θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειες. Για να δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά, για αύριο Τετάρτη, 18 του μηνός, στα Χανιά ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι νεφελώδης, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 11 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από 3 έως 4 μποφόρ. Νεφώσεις προβλέπονται όμως και για το Ρέθυμνο, εδώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 11 βαθμούς, οι άνεμοι επίσης ασθενείς από 4 έως 5 μποφόρ. Νεφελώδης ο καιρός το πρωί στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου, τις μεσημβρινές ώρες θα ανέβει κατά μία μονάδα στους 11 βαθμούς, θα υπάρξουν όμως διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από 4 έως 5 μποφόρ. Νεφώσεις προβλέπονται και για τον Άγιο Νικόλαο τις πρωινές ώρες, διότι βαθμία θα υπάρξει επιδείνωση, θα εκδηλωθούν βροχές το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 15 μόλις βαθμούς, το βράδυ θα πέσει στους 8, οι άνεμοι και εδώ από 5 έως 6 μποφόρ. Μια ματιά και στη θερμοκρασία που θα έχουν αύριο περιοχές της Κρήτης, στην Κίσαμο από 9 έως 11, ίδια η θερμοκρασία και για την Παλαιόχωρα, στο Σπύλι από 6 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στο Αμάρι από 3 έως 6, στο Γάζι από 8 έως 11, στο Τιμπάκι από 10 έως 14, στη Ζάκρο από 6 έως 9 και τέλος στην Ιεράπετρα η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 8 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, η οποία βεβαίως σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό σκιάζεται από τον άδικο θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο οποίος σήμερα οδηγήθηκε στην κριτική γη που θα τον αγκαλιάσει για πάντα. Καλό ταξίδι να του ευχηθούμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.